Για γενικευμένη ανασφάλεια εξαιτίας των προβλημάτων της οικονομίας και ιδιαίτερα της ακρίβειας, κάνει λόγο από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται σε λίγο να εκφωνήσει την ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς. Έχουμε συνδεθεί με τον Χρήστο Τσιγουρή, ο οποίος βρίσκεται στο Βελίδιο και έχει πληροφορίες για το τι πρόκειται να πει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του. Αναμένουμε την έλευση του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί. Πολιτική που, όπως λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εντείνει τις ανισότητες και λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των λίγων. Στον αντίποδα, ο κύριος Τσίπρας αναμένει να παρουσιάσει μία πρόταση που θα έχει σαρωτικές αλλαγές, θα προτείνει σαρωτικές αλλαγές στην υγεία, την παιδεία και την οικονομία. Με ενδιαφέρον μένει να ακούσουμε τι θα πει για το κράτος και την αποκομματικοποίηση του κράτους, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε δύο ενότητες. Η μία έχει να κάνει με την εργασία. Αναμένεται να γίνει λόγος για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, για την κατάργηση βέβαια του νόμου Χατζηδάκη, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την πιλωτική εφαρμογή 35 όρου. Βέβαια, η ακρίβεια, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι ένα θέμα που έχει μπει στο επίκεντρο του προγραμματισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται λοιπόν, αναφερόμενος στους μικρομεσαίους και στα νοικοκυριά, να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στην περίοδο της πανδημίας με μερική διαγραφή του και 120 δόσεις, και βέβαια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στη βενζίνη.